Και ήθελα να σας μοιράσω μια εμπειρία από το 2014. Από το Ιούλιο, η πρώτη ολομέλεια της ψηφοφορίας στο Ευρωκοινοβούλιο που κάναμε, χωρίς να μας ειδοποιήσουν, χωρίς να μας πούνε αν αυτά τα ψηφίσματα δεν κατάφεραν να τα ψηφίσω στην προηγούμενη θητεία. Είτε καταψηφίστηκα στην προηγούμενη θητεία και ξαναδοκιμάζουν στη δικιά μας, μας έφεραν δύο ψηφίσματα. Το ένα ήταν κήρυξη πολέμου με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, και να πάρουμε πίσω την Κρυμαία στην Ουκρανία. Και το δεύτερο ήταν να ενωθούν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να παλέψουν με τη Ρωσία. Το καλοκαίρι τότε η Τουρκία δήλωσε ότι εμείς είμαστε πολύ συντηρημένοι οικονομικά, οικογενειακά με τη Ρωσία και είναι πολύ δύσκολο να συμμετέχουμε σε αυτό το πόλεμο. Και το Σεπτέμβριο ή το Οκτώβριο ήταν το τρίτο ψήφισμα, το οποίο έλεγε με αλόγια σαν να αναγκάσουμε την Τουρκία να μπει στο πόλεμο ενάντια στη Ρωσία με το ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν σοκαριστικό. Το καταψηφίσανε, θυμάμαι, μόνο 115 άτομα. Όλοι ψηφίσανε υπέρ. Οι περισσότεροι ακόμα δεν ήξεραν τι γίνεται. Ήταν η πρώτη φορά. Περισσότεροι δεν είχαν συνεργάτες. Έτσι, ό,τι τους λέγανε, αυτό κάνανε. Και τα έφεραν να περάσουν ύπουλα αυτά τα ψηφίσματα. Και από τότε περιμένουμε και παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Και σιγά σιγά στα 10 χρόνια βλέπουμε ότι φτάσαμε σε ένα πραγματικό πολύ ισχυρό πόλεμο. Και όλα αυτά που λέγανε τότε οι υπεύθυνοι του ΝΑΤΟ από την Ελλάδα, ότι δεν είναι τίποτα αυτό, είναι απλά έτσι ψηφίσματα, δείχτηκε ότι δεν είναι απλά ψηφίσματα. Εκεί εδώ δεν ψηφίζεται απλά κάτι. Ψηφίζεται μακροχρόνια, οργανωμένο, μελετημένο. Έφερε ο πόλεμος τα αποτελέσματα, τα οποία χτυπάει πιο πολύ τους αδύναμους ανθρώπους, τις οικογένειες, τους φτωχούς, τους μετανάστες, τα παιδιά μας και τον μέλλον μας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, όπως και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή του Ισραήλ, έχουν οδηγήσει σε μεγάλο κατατρεγμό τους λαούς αυτών των περιοχών και σε δραματική αύξηση του κόστους ζωής για όλους τους λαούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με την αντιλαϊκή πολιτική βυτίζουν εκατομμύρια εργατικές λαϊκές οικογένειες και παιδιά στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, τις εξαπέραστες δυσκολίες. Στερούνται ήδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα, φάρμακα, τέρμανση και καύσιμα. Και καθώς το κόστος βασικών προϊόντων έχει απογειωθεί, τα διαθέσιμα χρήματα για βασικές ανάγκες όπως η υγεία και η παιδεία μειώνονται δραματικά. Ένοχος είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα, ο καπιταλισμός, που έχει αναπόσπαστο στοιχείο του τον υπερηστικό πόλεμο, τις κρίσεις, την προσφυγιά. Αυτό το σύστημα του, ο θάνατος η ζωή μου, τον ανταγωνισμού, όλων των σάπιων αξίων, οδηγεί σε απαράδεκτα κοινωνικά φαινόμενα όπως η αυξανόμενη ενδοοικογενειακή βία, τα περιστατικά βίας μεταξύ ανήλικων στα σχολεία, τα bullying, οι σεξουαλικές επιθέσεις που προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ως κανονικότατη, ως κάτι περίπου φυσιολογικό. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στα μεγάλα θέματα των υπηρεστικών πολέμων, τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα γυναίκες, παιδιά, νέοι που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, κυνηγημένοι από την κόλαση των βομβαρδισμών, των επεμβάσεων. Και αν γλιτώσουν, πέφτουν θύματα κυκλωμάτων, σκοτεινών δικτύων που τους βάζουν σε σαπιοκάραβα και θαλασσοπνιγόμενοι όπως δεκάδες
ναυάγια με πιο ενδεικτικό παράδειγμα το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στην πύλη. Και αν το καταφέρουν να φτάσουν στην ακτή τους, περιμένουν οι υπερδομές φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, ασυνόδευτοι, ανυπεράσπιστες γυναίκες, πρόσφυγες και μετανάστες, εκτιτημένοι στην άγρια εκμετάλλευση της εργοδοσίας, σε απάνθρωπες εξοδοτικές συνθήκες εργασίας, οι αψίχολα, με τους νόμους να εξαρτούν την άδεια παραμονής από τις όρεξεις του αφεντικού. Βιώνοντας το ρατσισμό, τις διακρίσεις με τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών, να μην γνωρίζουν τι θα πει σχολείο ή και αν το ξεκινήσουν, γρήγορα να εγκαταλείπουν για ένα μαροκάμπτο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα χρόνια συρρυκνώνονται οι κρατικές υπηρεσίες έστω και της στοιχειώδης στήριξης αυτών των ανθρώπων. Οι περικοπές αυτές δεν κάνουν διακρίσεις. Πλήττουν και τους πρόσφυγες και μετανάστες όπως και τους ντόπιους εργαζόμενους. Δεν περισσεύουν, βλέπετε, χρήματα, γιατί αυτά πάνε στους εξοπλισμούς, τις υπηρεστικές αποστολές. Τώρα, δεν σε τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δολοφονούνται μαζικά λαοί και παιδιά όπου γης για, τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων. Σήμερα χρειάζεται να δυναμώσει η κοινή πάλη των λαών, των Ελλήνων και ξένων εργατών των προσφύγων ενάντια στον υπερελιστικό πόλεμο, την πολεμική εμπλοκή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη όλων των άλλων κομμάτων. Για να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους με βάση τη συνθήκη της Γενέβης στα άσυλα, τη δουλειά με δικαιώματα και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, υπηρεστικός πόλεμος και προσφυγιά. Σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραμμή.